Κύριε Πουλόπουλε, από ό,τι βλέπετε και πίσω μου ακριβώς ολοκληρώθηκε και το σκέπασμα των ψυγείων με αυτές τις σανίδες τις οποίες φτιάξαμε. Ο χώρος από ό,τι είδατε έχει καθαρίσει, γιατί το βράδυ έχουμε και την πολιτική εκδήλωση της Λαϊκής Συσπήρωσης που θα μιλήσει και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας. Η αγορά είναι ανοιχτή για όλους εφόσον υπάρχουν και οι προποθέσεις να έχουμε το χρόνο, δηλαδή. Όπως επί παραδείγματι το επόμενο Παρασκευοσάββατο θα έχουμε τη γαστρονομική εκδήλωση του Δήμου. Ήδη σήμερα ήρθαν και κάνανε επόπτευση του χώρου για να το διακοσμήσουν έτσι όπως πρέπει για να προχωρήσουμε. Και πιστεύουμε ότι θα έχει την επιτυχία έτσι ώστε όχι μόνο εδώ σε αυτό το σημείο, του χρόνου να δώσουμε όλη την αγορά να γίνει ένα μεγαλύτερο γαστρονομική εκδήλωση. Έχω να απευθύνω και μια έκκληση στον κόσμο να έρθει στην κεντρική αγορά, γιατί εμείς βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση το τι θα κάνουμε με τα καταστήματα, και εφόσον υπάρχει κάτι το ωραίο, κάτι το οποίο θα φέρει κόσμο και στην αγορά, και εμείς θέλουμε τα καταστήματα που θα έρχονται εδώ, εκτός από τον κόσμο που θα φέρει και τα υπόλοιπα, να μπορούν να δουλεύουν κιόλας. Δεν θέλουμε καταστήματα τα οποία θα είναι αποθήκες, ούτε καταστήματα τα οποία δεν θα δουλεύουν. Εύχομαι η βραδινή εκδήλωση να έχει επιτυχία. Εύχομαι και τα κανάλια να μας δείξουν εδώ αυτό το αίθριο, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι ένα αίθριο το οποίο είναι ανθρώπινο σε σύγκριση όπως το είχαμε. Είδαμε και φώτα LED. Ναι, βεβαίως. Ευπρεπίστηκε ο χώρος, καλύφθηκαν τα ψυγεία. Και τα LED θα μπουν και σε όλη την αγορά. Υπολογίστηκε ότι χρειαζόμαστε γύρω στα 90 LED. 90 καμπάνες. 90 ακόμα. Βεβαίως δεν έχουμε την οικονομική ευχέρεια να τα τακτοποιήσουμε άμεσα, αλλά θα προχωρήσουμε σιγά σιγά και πιστεύω στο πρώτο εξάμεινο θα γίνει, έχει γίνει, για να κάνουμε και οικονομία στο ρεύμα. Όπως και εδώ θα γίνει και το κατάστημα που θα φιλοξενήσουμε τον ΕΟΔΗ. Ήδη έχουμε αποφασίσει πώς θα το φτιάξουμε. Αυτή την εβδομάδα θα παραγγείλουμε τα υλικά για να το φτιάξει και το ίδιο το προσωπικό το δικό μας. Πρόεδρε, μία εβδομάδα τώρα που λειτουργεί εδώ τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, έρχεται κόσμος. Βεβαίως. Και μάλιστα πέρασα διάφορα καταστήματα. Μου είπαν ότι βλέπουν περισσότερο κόσμο και τις καθημερινές, αυτό που μας ενδιαφέρει. Εμείς λοιπόν θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον ΕΟΔΗ να έρχεται ο κόσμος. Μια μικρή ταλαιπωρία πιθανό να υπάρχει Τετάρτη Σαββάτο με τη λαϊκή αγορά, αλλά πιστεύουμε ότι αυτά θα λύσουμε τα προβλήματα όλα και θα δώσουμε ό,τι χρειάζεται το ΕΟΔΗ για να έρχεται ο κόσμος. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος να έρθει στην αγορά. Κλείνοντας, να πούμε ότι η αγορά, Πρόεδρε, απέκτησε άλλον έναν πολύ ωραίο μεγάλο χώρο εκδηλώσεων. Εκτός από το χώρο των βιολογικών που βλέπουμε στο βάθος, που συνήθως γίνονταν εκεί οι εκδηλώσεις, τώρα έχουμε άλλον έναν χώρο. Άλλο ένα αίθριο, όχι μόνο για εκδηλώσεις, αλλά εδώ θα γίνουν και καταστήματα τα οποία θα φέρουν κόσμο. Και κυρίως θα είμαστε στα καταστήματα της εστίασης, κυρίως. Τώρα θα δούμε αν έχουμε κάτι, μια άλλη φαντασία, όπως και. Επειδή οι σκέψεις μου εμένα δεν είναι μόνο σήμερα, σήμερα θα το φτιάξουμε αυτό εδώ και από ό,τι είδατε το ξεκινήσαμε. Η αγορά χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια να βλέπεις και το μέλλον. Και πιστεύω ότι με ό,τι κάνουμε εδώ θα αφήσω μια παρακαταθήκη, η οποία και το κάτω αίθριο που βλέπετε θα γίνει αίθουσα συνάθρησης. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και αν εγώ δεν είμαι εδώ, που δεν ξέρω τι θα κάνω, θα τα αφήσω και γραπτά εκεί το τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Και το επόμενο μεγάλο event στην αγορά είναι το άλαμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά πριν από αυτά, όλες αυτές που σας είπα προηγουμένως, το τι θα φτιάξουμε εδώ κλπ, βρίσκομαι σε συχνή επαφή, όχι συχνή, συνεχή επαφή με τον Δήμαρχο και οι αποφάσεις είναι κοινές. Πριν προχωρήσω, παρουσιάζω το σχέδιο στον κύριο Δήμαρχο και ο κύριος Δήμαρχος εγκρίνει ή μου λέει, βελτιώνει κατά τη δική του άποψη. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το σταμποτό που υπάρχει κάτω είναι μία πρόταση του Δημάρχου. Απευθείας, ούτε καν εγώ έκανα αυτή την πρόταση, εμείς το υλοποιήσαμε
και από ό,τι φαίνεται βγήκε και καλό. Και τη σύμφωνη γνώμη και του Συμβουλίου. Βεβαίως, το Συμβούλιο είναι στο πλευρό μου όλο, σύσσωμο το Συμβούλιο. Είναι ομόφωνες οι αποφάσεις και σας πληροφορώ ότι συνέχεια παίρνουμε, συζητάμε μαζί τους τα θέματα με το Συμβούλιο. Ήδη έχουμε κάνει τρεις επισκέψεις όλοι μαζί εδώ να δούμε τι θα φτιάξουμε και τι θα κάνουμε. Βεβαίως το επόμενο event είναι την 1η Δεκεμβρίου με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Θα θέλαμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο, αλλά επειδή αυτός ο χώρος πρέπει να προχωρήσει, καταρχάς πρέπει να φτιάξουμε το μαγαζί του ΕΟΔΗ. Πρέπει να προχωρήσει, γιατί και τα οικονομικά της αγοράς δεν είναι ανεξάντλητα, ούτε δάνεια παίρνουμε για να τα φτιάχνουμε. Επειδή πρέπει να προχωρήσει, θα είναι λίγο πιο λιτά, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι ο καλαματιανός λαός θα μείνει ευχαριστημένος. Από ό,τι είδατε προηγουμένως, έκανα μια δήλωση ότι η κεντρική αγορά Καλαμάτας και το Συμβούλιο της βεβαίως, όταν μιλάω για κεντρική αγορά Καλαμάτας δεν είναι ο Τάσος Αγγελής, είναι όλο το Συμβούλιο και το ευχαριστώ και δημοσίως για άλλη μια φορά, το οποίο με βοηθάει σε πολλά θέματα και θέλουμε αυτές τις απόψεις να τις έχουμε. Προηγουμένως σας δήλωσα ότι έχουμε ανοιχτή διαβούλευση με τον κόσμο και με τους επιχειρηματίες που θέλουν κάτι να ανοίξουν. Ακριβώς από πίσω μου υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος, ο κλειστός χώρος μόνο, είναι 70 τετραγωνικά περίπου, 71 μάλιστα, συν απ' έξω εδώ που μπορεί να τοποθετεί κάποιους καρέκλες και τέτοια. Τραπεζο καθίσματα, ναι. Για το οποίο περιμένουμε ιδέες. Έχω εγώ την ιδέα μου. Είχα πει για να γίνει αρεμπετάδι. Βεβαίως. Αλλά άμα υπάρχει μια καλύτερη ιδέα, θα θέλαμε να την συζητήσουμε πάνω στο χώρο της εστίασης. Κάτι το παραδοσιακό θα θέλαμε σε αυτό το χώρο, έτσι ώστε να αυτό το αίθριο μαζί με κάτι άλλο που θα ανοίξουν να γίνει ένα μεγάλο σημείο αναφοράς. Θέλουμε εδώ ο χώρος να σφίζει από κόσμο. Θέλουμε να έρχεται ο κόσμος στην αγορά και ταυτόχρονα να βλέπει και τα υπόλοιπα καταστήματα. Εδώ θέλουμε να το κάνουμε σημείο συνάθρησης. Έχουμε από τη μία πλευρά τον Νικήτα με τα σουφλάκια, το γνωστό μπροστά, ο οποίος έχει πολύ κόσμο και μάλιστα Σαββατογέ. Θα θέλαμε κάτι παρόμοιο να γίνει και εδώ. Πρωτότυπο. Πρωτότυπο. Το ψάχνουμε. Όσοι μας ακούνε και ή μπορεί να το πούνε σε ένα φίλο τους, παρακαλούμε να έρθουνε και θα δούμε. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Το συζητάμε. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Ο χώρος πάντως είναι πολύ ωραίος. Ακόμα και για ποτά συζητάμε. Τίποτε άλλο δεν σας λέω. Όχι, εδώ έχουμε ένα άλλο χώρο, εδώ πάλι στο αίθριο, το οποίο θα το συζητήσουμε. Αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Από ότι πρέπει να τα εξετάσουμε όλα, να μην βιαζόμαστε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.